πρώην πρόεδρον, προτινόμενος μάλλον από τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Βασιλείου, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, όλη την ηγεσία του ΑΚΕΛ και επίσης κορυφαία στελέχη που βρίσκονται σήμερα μαζί μας και στηρίζουν τη δική μας υποψηφιότητα. Ευχαριστώ επίσης και πολλούς ανένταχτους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι σήμερα μαζί μας και συστρατεύονται σε αυτή την προσπάθεια για να αλλάξουμε τη χώρα μας προς μια νέα κατεύθυνση. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και νέους και νέες. Η επόμενη πενταετία θα είναι μια πενταετία κορυφαίων πολιτικών αποφάσεων. Μια πενταετία που θα διαχειριστούμε το Κυπριακό, θα διαχειριστούμε τον επανασχεδιασμό της οικονομίας και την επούλωση των πληγών που μας έχει αφήσει πίσω η οικονομική κρίση, θα επανασχεδιάσουμε τον ενεργειακό μας σχεδιασμό και βεβαίως θα δώσουμε στίγματα, αν θέλουμε, καταπολέμησης της διαφθοράς και της διαπλοκής. Πρώτη στο μέλημά μου είναι η σύντομη επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και στη βάση των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Κατανοώ ότι υπάρχουν επιμέρους συζητήσεις και ανησυχίες από μέρους των συμπολιτών μας. Αλλά όσο συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ανησυχίες με επικίνδυνες προσεγγίσεις, αλλά και με σχηνοβασίες, τότε αυτό που θα καταφέρουμε είναι να στείλουμε το Κυπριακό και την επίλυσή του σε βάθος χρόνου, και κατά την άποψή μου, αυτά που μας ανησυχούν σήμερα δεν θα είναι πλέον στο τραπέζι, γιατί η de facto διχοτόμηση της χώρας μας θα δημιουργήσει τέτοια τετελεσμένα που δεν θα μπορούμε πλέον να μιλούμε ούτε καν για βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Ούτε καν θα μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας, γιατί η οικονομία και η ανάπτυξή της είναι άρρηκτα συνδεδεγμένη και με την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Βεβαίως, η μεγάλη πρόκληση της επόμενης διακυβέρνησης είναι να επουλώσει τις πληγές που αφήνει πίσω της μια παρατεταμένη οικονομική κρίση. Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, διαχείριση της ανεργίας ειδικότερα στους νέους, ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων μετά την απορρίθμιση που έχει επιφέρει η παρούσα διακυβέρνηση, εφαρμογή του ΓΕΣΥ, μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, στήριξη της υπαίθρου και πολλά άλλα. Όλα αυτά όμως, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα πώς θα βαδίσουμε και ειδικότερα να δούμε και λίγο την ιστορία της κυπριακής οικονομίας. Τα τελευταία 25 χρόνια μας έχουν διδάξει ότι δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε, μάλλον να αυτοσχεδιάζουμε την οικονομία σε συγκυριακές βάσεις. Πρέπει να δώσουμε εύρος και διάρκεια στην οικονομία μας, αλλά και βάθος. Απολογούμε, το κρύο μας έχει καταβάλει. Πρέπει η ευρωπαϊκή χώρα, η Κύπρος, να κινηθεί πλέον με εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση. Πρέπει να επενδύσουμε στον άνθρωπο, στη δημιουργικότητά του και την ικανότητα, στην επιστημοσύνη, στην καινοτομία, στην έρευνα, σε όλους τους τομείς. Γιατί η εξωστρέφεια σε μια οικονομία που εδράζεται κυρίως σε επιστημοσύνη είναι ο μονόδρομος για να δημιουργήσεις μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση, μια κοινωνία που να είναι πολιτικά αλλά και κοινωνικά πιο όρημη, μια κοινωνία που να επιδιώκει αλλά και να δέχεται ότι ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας είναι ένδειξη προόδου, και αυτό για μένα αποτελεί μονόδρομος. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις λογικές των αυτοσχεδιασμών και να δώσουμε όραμα και προοπτική. Λέγοντας αυτά όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε και τον στρατηγικό μας σχεδιασμό σε σχέση με το ενεργειακά. Επιβάλλεται ένας ευρύτερος ενεργειακός σχεδιασμός, ο οποίος δεν θα αγγίξει μόνο τη διαχείριση του φυσικού αερίου, αλλά θα αγγίξει και άλλους τομείς όπως ο ηλεκτρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολλά άλλα. Για να τα καταφέρουμε όμως αυτά,
πρέπει να καταπολεμήσουμε και ένα μεγάλο σαράκι, το οποίο δυστυχώς έχει εκτραφεί στην κυπριακή κοινωνία και στην πολιτική. Και αυτή είναι η διαφθορά και η διαπλοκή, ο σεβασμός στους θεσμούς. Για να μπορέσεις όμως να καταπολεμήσεις τη διαφθορά και τη διαπλοκή, πρέπει ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση να έχουν την πολιτική προπαίδεια, αλλά και τη θέληση να σέβονται τους θεσμούς. Και θέλω να στείλω ξεκάθαρο μήνυμα ότι ένας Πρόεδρος πρέπει να δέχεται και τον έλεγχο και την κριτική και βεβαίως να περιορίζει την εξουσία του στα πλαίσια που επιβάλλει το Σύνταγμα. Κλείνοντας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην κοινωνία. Αφού γράζουμε τα μηνύματα αλλά και τις ανησυχίες της κοινωνίας, και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι για μένα είναι μονόδρομος να λειτουργήσω ως πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Γιατί αυτό που μας ενώνει είναι το αύριο, είναι η Κύπρος μας και όχι τα αξιώματα. Και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα αξιοποιήσω τα καλύτερα μυαλά της χώρας μας, πραγματικά τα καλύτερα μυαλά της χώρας μας, από όλους τους πολιτικούς χώρους και τα κοινωνικά στρώματα της κοινωνίας. Σας καλώ λοιπόν να με εμπιστευτείτε. Ευχαριστώ.